Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι ακριβώς για? Νυχτερινές σελίδες. Σήμερα διαβάζουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της μικρής ιστορίας του Κωστή Κιμωσούλη, Δεύτερο Κράνος. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Το καφενείο του σταθμού ήταν γεμάτο κόσμο, δέματα και βαλίτσες. Μικροπολιτές. Τα τζάμια θαμπωμένα από τις ανάσες. Στο αόρατο μεγάφωνο, μια φωνή ανήγγειλε αφήξεις και αναχωρήσεις. Βρήκαμε ένα τραπεζάκι κοντά στην πόρτα που ανοιγόκλεινε συνεχώς και έμπαζε κρύο. Άφησε το σακιδιώτη στην καρέκλα, αφού πρώτα έψαξε και βρήκε χαρτομάντιλα και πήγε βιαστική στην τουαλέτα. Εγώ παρήγγειλα δύο ελληνικούς. Η ώρα ήταν 3 και κάτι, αλλά στην ουσία δεν υπήρχε ώρα ούτε μέσα στο κεφάλι μου, αλλά ούτε και στο εξωφός. Πότε έβγαινε αυτός ο κίτρινος παγωμένος ήλιος και πότε κατέβαιναν απειλητικά τα γκρίζα σύννεφα, όπως ένα βαρύ καπάκι, και κάνουν τη μέρα νύχτα. Μέσα στην αίθουσα ήταν αναμένο το ηλεκτρικό. Έβλεπα τις φάτσες γύρω μου. Άκουγα τις κουβέντες. Βαριά θεσσαλικά, αλλά και άλλες γλώσσες. Από πρόσωπα ξένα. Αλβανικά, βουλγαρικά, ρουμάνικα. Άνθρωποι σε μια αδιέξοδη μετακίνηση, στριμωγμένοι από πατρίδα και από χρήμα, προσμένοντας μια καινούρια αρχή. Έτοιμοι δηλαδή για την επερχόμενη μεταλλαγή, σε ένα καινούριο κόσμο που όλοι θα μοιάζουν πλέον ίδιοι μεταξύ τους. Γύρισε και κάθισε απέναντί μου. Το πρόσωπό της είχε γλυκάνει. Το βλέμμα της ήταν διαφορετικό. Ήμουν βέβαιος ότι κάπου κάποτε την είχα ξαναδεί.
aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Συγγνώμη για πριν, μου είπε. Δεν μίλησα. Δεν ήξερα τι να πω. Μου ζήτησε να της στρίψω ένα τσιγάρο από τον καπνό μου. Έκανα δύο, ένα για εκείνη και ένα για μένα. Μ' ακούμπησε καθώς της άναβα και τα δάχτυλά της ήταν κρύα. Κοιταχτήκαμε. Άπλωσα και της τράβηξα τα χέρια μέσα στα δικά μου. Τα έκρυψα μέσα στις παλάμες μου και τα κουκούλιασα. Ήταν μαλακά και με πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Μύριζαν όπως του μωρού. Τίναξε στο πλάι το κεφάλι και μου χαμογέλασε με μάτια που έλαμπαν. Τράβηξε πίσω το ένα της χέρι, πήρε το τσιγάρο από το τασάκι και έκανε μια γερή τσούρα. Ξεφύσηξε τον καπνό μακριά. Κοίταξε αφηρημένη προς εκείνη την κατεύθυνση και το πάνω χείλος της τρεμόπαιξε ελαφρά. Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna. Εκεί που παίρνω αυτό το γαμημένο το πτυχίο, μόνο που δεν ξέρω τι να το κάνω μετά. Πήρε και τ' άλλο της χέρι, ξεσπυρωνόταν στον εαυτό της πάλι. Το πρόσωπό της έγραφε αυτόματα ό,τι αισθανόταν. Φταίει και αυτός ο πούστης από την Αθήνα. Το μπουφάν που φοράω είναι δικό του. Του το πήρα με το ζόρι, του το κλέψα. Γιατί? Ακούμπησε τους αγώνες στο τραπεζάκι και τράβηξε τις μπούκλες της πίσω από τα αυτιά. Σαν άφηνε να αποκαλυφθεί ένα σημείο απόκρυφο, τα σκουλαρίκια της πάνω στο σκουροχνούδι.
Το παιχνίδι δηλαδή για σένα παίζεται ακόμα Θεσσαλονίκη Αθήνα? Παίζεται. Γιατί να μην παίζεται, αφού εμείς από πάνω έτσι κι αλλιώς είμαστε διαφορετικοί. Από Λάρισα και πάνω είναι μια άλλη Ελλάδα. Ο πατέρας μου, ξέρεις, γεννήθηκε στη Σαλονίκη, βαφτίστηκε στον Άι Δημήτρη. Α, είδες. Μια οικογένεια εκεί φτωνού πιο πέρα είχε ένα ραδιόφωνο ανοιχτό, έπαιζε μουσική. Το σώμα σου τρελό σκαρί και απόψε ασαρμενήσει. Ένα σεϊμπέκικο παλιό με χέρια υψωμένα. Σιγουρούμουρισα τα λόγια του τραγουδιού. Η φωνή που ερχόταν μαζί με τον Μπαχλαμαδάκη ήταν του Παπάζουγλου. Και αυτός δικός μας είναι, είπε. Από πού καταγόνται οι γονείς σου? Ο παππούς μου ήρθε από τον Κάφκασο. Και τι εννοείς εσύ είσαι πάνω, είσαστε μια άλλη Ελλάδα? Ότι εμείς τα πονάμε ακόμα τα πράγματα και μας πονάνε πιο πολύ. Και τον Μπουφάν γιατί το πήρες? Έχεις δει Betty Blue? Ναι. Τη μουσική της ταινίας την έχεις ακούσει? Νομίζω ναι. Τέλος πάνω γι' αυτό. Τι να σου εξηγώ τώρα. Έστριψε πάνω στην καρέκλα, ακούμπησε την πλάτη της στον τοίχο και κοίταξε γύρω της αδιάφορα τον κόσμο μέσα στην αίθουσα. Έκανε ένα μορφασμό. «Πονάει η κοιλιά μου», είπε, κοιτώντας πάντα αλλού. «Πριν λίγο που πήγα στη τουαλέτα διαθέτησα. Είχα μεγάλη καθυστέρηση, είναι ηρωνία για αυτό το θέμα χωρίσαμε τον άλλο. Αυτό ήταν τουλάχιστον η αφορμή». «Ζω μια ανάλογη ιστορία», είπα. «Πρόσεξε, μη σε τυλίξει η γκόμενα», έκανε ειρωνικά. Μετά σώπασε απότομα. Ο δείχτης στο ρολόι του σταθμού άλλαζε θέση. Ο χρόνος κυλούσε. Κοιτάω το κορίτσι απέναντί μου. Πώς γίνεται κανείς να φυλαχτεί από μια γλύκα των πραγμάτων? Κοιτάω το πρόσωπό της προφίλ και ξέρω ότι σε λίγο θα φύγει απότομα από την ιστορία έτσι όπως μπήκε. Στρίβω, ακουμπάω κι εγώ την πλάτη μου στον τοίχο και κοιτάζω απέναντι με τον ίδιο τρόπο όπως και εκείνη. Βλέπουμε την ίδια ταινία. Ανθρώπους με αποσκευές να έρχονται, να φεύγουν. «Έλα να με βρεις στην Αλεξανδρούπολη καμιά φορά αν θελήσεις. Μπορεί να σ' αρέσει πολύ. Μπορεί και να δυσυχαθείς αμέσως μόλις πατήσεις το πόδι σου εκεί πάνω. Δεν ξέρω». Μισόκλεισα τα βλέφαρα και βλέπα τους ανθρώπους απέναντί μου μισούς. Ένα παιδί στάθηκε μπροστά μου πουλώντας σλότο. Ένιωσα αμήχανος. Του έκανα με τα μάτια όχι. Είχε τεράστια διαφανή αυτιά και μάτια εβδομηντάρι. Με κοίταξε για λίγο αμήλυτο και απομακρύνθηκε.
έλα πάνω στην Γκατζολία να δεις τι περνάμε κι εμείς οι φοιτητές του Δημοκρίτιου. Νιώθω καμιά φορά σαν τους στρατιώτες που υπηρετούν στον Εύρο. Εκεί πάνω είναι άλλος πλανήτης. Υγρασία και κατάθλιψη. Η εξορία του Θεού.